Έγινε την Κυριακή 24 Ιουλίου η τελετή υποδοχής των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το 11ο Summer School που θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δήμαρχος Κόνιτσας καλωσόρισε τους 65 φοιτητές από 18 διαφορετικές χώρες του κόσμου, από τις σκανδιναβικές χώρες, τη Ρωσία και την Πολωνία, μέχρι την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία, και υπογράμμισε την ένθερμη υποστήριξη του Δήμου στο διεθνώς αναγνωρισμένο και υψηλού ακαδημαϊκού κύρους αυτόν θεσμό. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Summer School, καθηγητής Βασίλης Νησιάκος, ευχαριστώντας τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τις Πρετανικές Αρχές, αναφέρθηκε στο φετινό πρόγραμμα, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της πρακτικής άσκησης στην έρευνα πεδίου των φοιτητών, όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά και στην Αλβανία και τη Φύρο. Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο κύκλο μαθημάτων για τις προσφυγικές ροές στην Μεσόγειο και τη σύνδεσή τους με την παρουσία προσφύγων στην Κόνιτσα. Το πρόγραμμα διδάσκουν 20 καθηγητές, διεθνούς κύρους από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στο 11ο Τεχνικό Σχολείο, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συνάδελφοι, το 11ο Τεχνικό Σχολείο Κόνιτσας ξεκινάει σήμερα επίσημα και για 15-17 μέρες θα έχουμε μια πολύ έντονη ακαδημαϊκή κοινωνική ζωή. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ φίλε κύριε Νησιάκο, και θα έλεγα πρωταγωνιστή αυτής της κίνησης και στήριξης της διαδικασίας του. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ανταποδώσω τις ευχαριστίες στον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους των καθένων χωριστά για την στήριξη του Θεϊνού Σχολείου όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο ηθικά, αλλά και οικονομικά, που είναι μαζί μας και δουλεύουν σκληρά για να μπορέσουμε εμείς να λειτουργήσουμε αυτές τις μέρες. Εκτός από τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παπασπύρου, ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο, τον κύριο Καλιντέρη, που είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, αντιδήμαρχο, τον κύριο Λάκα, τον πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης, που δουλεύει σκληρά όλες αυτές τις μέρες, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ρόμπολο, και βέβαια τον κύριο Χαρίλο Παρασκευά, που είναι ο πρόεδρος μας, για την παρουσία του και την γενικότερη στήριξη. Το έχω πει πολλές φορές, το πω μία ακόμα φορά, ότι το Summer School αυτό δεν θα υπήρχε χωρίς τον Γιάννη Μάνο. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για τα καλά λόγια για μένα, αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης κάνει μια δουλειά που είναι καθοριστική για την ύπαρξη και τη συνέχιση αυτού του Summer School.